Χριστούγεννα. Παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Από τη σημερινή μεγάλη μέρα της γεννήσεως του Χριστού μας, αγαπητοί μου αδελφοί, θα βγάλουμε και θα κρατήσουμε κάποια διδάγματα από το Ιερό Ευαγγέλιο και από την ιστορία. Όταν ο βασιλιάς Ηρώδης κατάλαβε ότι τον ενέπαιξαν οι μάγοι, ότι έφυγαν στην πατρίδα τους από άλλο δρόμο, θύμωσε πάρα πολύ και διέταξε να σφαγούν όλα τα νήπια της Βηθλεέμ και της γύρω περιοχής από ηλικίας 2 ετών και κάτω. Έτσι υπολόγιζε ότι μεταξύ αυτών θα είναι και ο Χριστός, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά λέμε άλλε οι βουλέ ανθρώπων, άλλα ο Θεός και Λέβη. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και πήγαινε στην Αίγυπτο, γιατί πρόκειται ο Ηρώδης να το σκοτώσει». Και ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, τους πήρε και έφυγε. Εδώ τι έχουμε να παρατηρήσουμε? Τι μας λένε τα λόγια αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί? Ότι ο Χριστός δεν είναι παιδί του Ιωσήφ, ούτε η Μαρία είναι γυναίκα του. Διαφορετικά θα έλεγε «πάρε το παιδί σου και τη γυναίκα σου». Όμως ούτε ο Χριστός ήταν παιδί του Ιωσήφ, ούτε η Παναγία γυναίκα του. Γι' αυτό λέγει το παιδί και τη μητέρα του. Στην αρχή του Ευαγγελίου γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος το γενεαλογικό δέντρο του Μεσσία. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ κλπ. Η αρχαία ελληνική γλώσσα για μεν τον άνδρα χρησιμοποιεί το ρήμα γενό, εγέννησε, για δε τη γυναίκα το ρήμα τίκτο, έτεκεν. Όταν όμως φτάνει στην Παναγία, ενώ θα έπρεπε να γράψει εξ εις ετέκθη, γράφει εξ εις εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Αυτό φανερώνει ότι η Παναγία γέννησε τον Ιησού άνευ ανδρός. Επίσης, όταν φάνηκε η εγκυμοσύνη της Παναγίας, φίδια έζωσαν τον Ιωσήφ. Τι να είναι τώρα αυτό? Τι να συμβαίνει, αφού το κυοφορούμενο δεν είναι δικό μου παιδί? Έτσι σκέφτηκε να την αποπέμψει, να τη διώξει, να τη χωρίσει στα κρυφά. Όταν πάλι πήγαν στη Βηθλεέμ για να απογραφούν, λέγει το ιεροκείμενο ότι πήγε ο Ιωσήφ με την Μαριάμ, που ήταν μνηστή του και όχι γυναίκα του, μνηστή που μάλιστα ήταν έγκυος. Άρα λοιπόν, ο Ιωσήφ δεν υπήρξε σύζυγος της Παναγίας, ούτε ο Χριστός ήταν γιος του. Λοιπόν, σηκώνεται από τον ύπνο, τους παίρνει και φεύγουν για την Αίγυπτο. Αυτό πάλι μας λέει πολλά και σπουδαία. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν παραπονέθηκε, δεν είπε «Πού να πάω, Κύριε», πού θα πήγαινε στο άγνωστο ανάμεσα σε ξένους χωρίς κανένα γνωστό συγγενή ή φίλο. Δεν είχε κάνει καμιά προετοιμασία, δεν είχε χρήματα. Συνάλλαγμα θα λέγαμε σήμερα, ούτε φαγητό ούτε ρούχα για τόσο μακρινό ταξίδι. Και εκεί που θα πάνε, πώς θα ζήσουν, πώς θα τα βγάλουν πέρα, πόσο καιρό θα κάνουν, δεν γνωρίζει τίποτε. Και όμως κάνει υπακοή και φεύγει. Αφού το λέει ο Θεός, έτσι πρέπει να γίνει. Λέγει το Ευαγγέλιο ότι ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος δίκαιος, δηλαδή ευσεβής και ενάρετος. Είχε μεγάλη πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Έχει ο Θεός, θα τα οικονομήσει, θα τα φέρει βολικά. Σύμφωνα με κάποια παράδοση της Εκκλησίας μας και τους λόγους κάποιων πατέρων, έμεινα στην Αίγυπτο 7 χρόνια. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι μεγάλο δίδαγμα για μας. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην αμφιβάλλουμε για τη Θεία του πρόνοια. Όταν εμείς θελήσουμε να εφαρμόσουμε το Άγιο θέλημά του, Εκείνος θα μας βοηθήσει να το επιτύχουμε. Το λάθος είναι όταν μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις, προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, χωρίς τον Θεό, τότε είναι που θα αποτύχουμε και θα φάμε τα μούτρα μας. Πολλοί διαρωτώνται τι θα κάνουμε στα δύσκολα χρόνια του Αντιχρίστου. Όσοι δεν δεχτούν το χάραγμά του, πώς θα ζήσουν? Όπως έζησε ο Ιωσήφ με την Παναγία και τον Διετή Χριστό κάτω από την προστασία του Θεού στην Αίγυπτο. Έχει ο Θεός πολλούς τρόπους να φροντίσει τους δικούς του. Όταν έρθει εκείνος ο καιρός, θα μας δείξει ο Θεός. Δεν θα αφήσει τους δικούς του στα χέρια και στην τυραννία του Αντιχρίστου. Ακόμη κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει να προσέξουμε. Μέσα στο κρύο και στη νύχτα,
η Αγία Οικογένεια φεύγει για την Αίγυπτο. Αν κάποιος τους έβλεπε και τους ρωτούσε γιατί φεύγετε, τι θα απαντούσαν? Αποφεύγουμε την οργή του Ηρώδη? Δεν μπορούσε διαφορετικά να γλιτώσει ο Χριστός? Ασφαλώς και μπορούσε, Θεός είναι. Χίλιους δυο τρόπους μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Γιατί χρησιμοποιεί αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο της φυγής για να διδάξει εμάς? Τι να μας διδάξει? Να δίνουμε τόπο στην οργή και να αποφεύγουμε τις εντάσεις. Όταν ένας Θεός δίνει τόπο στην οργή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Θα επιμένουμε με πείσμα στη δική μας άποψη και θα χαλάμε τις καρδιές μας? Αυτά από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας μάθουμε το τέλος του Ηρώδη, να δούμε και να τρομάξουμε για το τέλος των ασεβών, για να σώσει τον θρόνο του, που ούτως ή άλλως κάποια μέρα θα τον έχανε. Σκότωσε τη γυναίκα του, την πεθερά του, ακόμη και τα δύο παιδιά του. Μετά τη γέννηση του Χριστού έσφαξε 14.000 νήπια. Είναι αιμοσταγής, παρανοϊκός και αδίστακτος εγκληματίας. Αλλά το τέλος των ασεβών είναι άθλιο και οδυνηρό. Λέγει η Αγία Γραφή «Θάνατος αμαρτωλών πονηρός». Ο θάνατος των αμαρτωλών είναι φοβερός, γεμάτος πόνο. Αυτό έπαθε και ο Ηρώδης. Όλο του το σώμα, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, γέμισε πληγές. Σάπισε και τον έτρωγαν τα σκουλίκια. Έπεφταν οι σάρκες και φαίνονταν γυμνά τα οστά του. Ο πόνος του ήταν αφόρητος, γι' αυτό και πολλές φορές αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Του έπαιρναν όμως το μαχαίρι από τα χέρια και έτσι το μαρτύριό του συνεχιζόταν. Η βρώμα και η δυσοδεία ήταν ανυπόφορη. Κανείς δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Με ένα μακρύ φτιάρι σαν αυτό που χρησιμοποιούν οι αρτοποιοί, του έδιναν φαγητό. Γνώριζε πολύ καλά πως σαν πεθάνει όλοι θα χαίρονται και θα πανηγυρίζουν. Γι' αυτό έδωσε εντολή και έκλεισαν στη φυλακή πολλούς αξιωματούχους με την εντολή τη δική του. Όταν οι σάλπικες ανακοίνωσαν το θάνατό του, οι στρατιώτες να σφάξουν τους φυλακισμένους για να κλαίνε κάποιοι την ώρα του θανάτου του. Βέβαια, η διαταγή αυτή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Τόσο πολύ είχε πριστεί, ώστε μετά το θάνατό του, για να το βγάλουν και να τον κυδεύσουν, χάλασαν την πόρτα του δωματίου του. Τέτοιο άσχημο τέλος θα έχουν οι αμαρτωλοί και όλοι εκείνοι, γονείς και γιατροί, που σκοτώνουν τα παιδιά είτε γεννημένα είτε αγέννητα, αν δεν μετανοήσουν ειλικρινά, αγαπητοί μου. Ας έχουμε εμπιστοσύνη πάντοτε στην πρόνοια του Θεού, αλλά και στην αγάπη Του, να ζούμε κατά το Άγιο θέλημά Του και να αποφεύγουμε την αμαρτία, την κάθε είδους αμαρτία. Να παρακαλούμε δε τον δίκαιον Ιωσήφ και την υπεραγία Θεοτόκο να μισητεύουν για μας, ώστε ο εν σπηλαίω τεχθής Κύριος να μας συναριθμίσει με τους δικούς του ανθρώπους για να μας κατατάξει στη δική του οικογένεια, στην οικογένεια του ουρανού. Αμήν. Thank you.